Καλησπέρα Παναγιώτη, έτσι είναι. Την Πέμπτη λοιπόν πρόκειται να γίνει μεταγωγή του Γιώργου Ρουπακιά από τις φυλακές του Μαλανδρίνου στα δικαστήρια του Πειραιά προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στον ανακριτή. Ίσως αυτή η κατάθεση να έχει σχέση και με τις μαρτυρίες τις οποίες αναφέρατε πριν από λίγο στα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Προφανώς λοιπόν, γιατί εδώ υπάρχει το θέμα της ηθικής αυτουργίας, προφανώς κατονομάζονται κάποιοι άνθρωποι, ουσιαστικά ως ηθική αυτουργή της δολοφονίας Ρουπακιά. Μπορεί να ενώνονται όλες οι δικογραφίες προφανώς. Γι' αυτό καλείται ο Ρουπακιάς να απαντήσει σε κέρια ερωτήματα πλέον. Έτσι ακριβώς, ερωτήματα τα οποία θα δώσουν μεγαλύτερο φως στην υπόθεση. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι να σας μεταφέρω μια φράση ενός προσώπου του οικογενειακού περιβάλλοντος του Γιώργου Ρουπακιά. Δεν θέλουν να τον βλέπουν ούτε ζωγραφιστό στα μάτια τους. Έτσι ακριβώς ήταν αυτό που μας μετέφερε το πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος, μιλώντας για τους συγκρατούμενούς του. Καθώς όπως είπαν, ο ίδιος βρίσκεται μόνος του σε κελί, προαυλίζεται μόνος του, ακόμη και όταν πάει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, φροντίζει να είναι μόνος του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την εχθρική συμπεριφορά που έχουν όλοι οι συγκρατούμενοι του μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Για την οικογένεια τώρα. Μιλήσαμε με την πεθερά του, αυτό που ζήτησε να μεταφέρουμε. Όχι, δεν ήθελα να μας μιλήσει στην κάμερα. Αυτό που ζήτησε να μας μεταφέρουμε είναι τόσο αυτή όσο και η κόρη της είναι αθώες. Προσπαθούν να ηρεμήσουν σαν οικογένεια. Και όπως μας είπαν, ό,τι είναι να πει ο Γιώργος Ρουπακιάς θα το πει πιθανότατα στο δικαστήριο ή ίσως και μετά το δικαστήριο. Γιατί είναι πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους στις φυλακές του Μαλανδρίνου. Προφανώς θα έχει και να πει στον ανακριτή πολλά ο κύριος Ρουπακιάς πλέον, καθώς υπάρχουν νέα στοιχεία όπως φαίνεται.